Τώρα να δούμε τι ακριβώς συνέβη. Ένα Ελληνόπουλο. Ένα Ελληνόπουλο. Νεκρό. Από τις σφαίρες. Από τις σφαίρες ποιον. Πες τα μας εδώ. Από τις σφαίρες των ειδικών δυνάμεων της αλβανικής αστυνομίας, της Ρένεα. Δεν έφταναν δηλαδή να κάνουν ζάφτη, να το πούμε λαϊκά, έναν άνθρωπο ή αστυνομικές δυνάμεις στο αλβανικό χωριό, στο Αργυρόκαστρο, αλβανικό πλέον δηλαδή, Αργυρόκαστρο, έπρεπε να φωνάξουν τις ειδικές δυνάμεις για να αντιμετωπίσουν έναν άνδρα. Τέτοια παλικάρια. Τη στιγμή που τον είχαν συλλάβει κιόλα. Ναι, ναι, συγγνώμη, ίσως από την τέτοια. Τον είχαν συλλάβει. Δεν πήρα όλο το ρεπορτάζ από την. Εδώ, αρχή, επειδή Φιλίπε. Έβαλε την ελληνική σημαία! Ναι, ναι. Έβαλε, ύψωσε την ελληνική σημαία! Πες τα, ζει, Φίλιππε, γιατί κοντά. Ύψωσε την ελληνική σημαία και τον καθάρισαν! Είναι δολοφονία. Μας πάει πίσω στην Κύπρο. Τον δολοφόνησα. Καλά τα λέτε. Σήκωσε την ελληνική σημαία. Ξυπνά πάνω στο στήλο του Σταυρωμένου. Την Κύπρο δεν την ξεχνάμε ποτέ. Μας πάει στην Κύπρο έτσι. Κανείς δεν ξεχνάει. Ο στήλος εδώ βλέπουμε που συμβολίζει το σταυρό και πάνω οι γαλανόλευκοι. Τον σκοτώσαν, τον δολοφόνησαν όταν τον είχαν συλλάβει. Πάμε να ακούσουμε το ξέσπασμα της μάνας. Πάμε να ακούσουμε τη συγκλονιστική μάνα του πατριώτη, ήρωα. Θα τη δούμε παρακαλώ. Αντίνε μου, Λεβέντη μου, έφεγαν η αλβανή ζωή μου, ψυχή μου. Λεβέντη μου, δεν έχω κουράγιο, ψυχή μου, δεν έχω κουράγιο. Γιατί να μου το σκοτώσουν το παιδί μου, γιατί το Λεβέντη μου, αχ, μας διάλυσε. Μου το έφαγαν οι Αλβανοί τα σκυλιά. Δεν ήθελα να μειονότητα Έλληνες. Είχε χαρά να στολίσει το σχόλιο, να το στολίσει για την επέτειο, για τους ήρωες. Μου το έφαγαν το παιδάκι μου, ζωή μου. Δεν τη θέλω τη ζωή μου, κορίτσι μου, δεν τη θέλω. Χρουσία του Κωνσταντίνου μου, ψυχή μου. Δεν αντέχω, κορίτσι μου, ευχαριστώ. Μάλιστα. Συγκλονιστικά. Και έχουμε δυστυχώς κι άλλα, γιατί οι μαρτυρίες είναι πολλές. Η μητέρα είπε δυστυχώς τον πόνο που έχασε το παιδί της. Εδώ όμως οι μαρτυρίες. Έχουμε τον αντιδήμαρχο Ιωαννίνων, τον κύριο Παντελή Κολόκα. Κύριε αντιδήμαρχε, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Πείτε μας λίγο, τι ακριβώς γίνεται. Τι ακριβώς έχει. Κοιτάξτε, καταρχήν μιλάμε για ένα πολύ θλιβερό περιστατικό, το οποίο τα αίτια τις οποίες διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές και από τα αρμόδια όργανα του ελληνικού κράτους, όπως προβλέπεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Εγώ θα σας πω ότι αυτά που έζησα, αυτά που είδα, την περιγραφή των γεγονότων. Ήσασταν μπροστά. Άλλη, ναι, όχι στους πυροβολισμούς βέβαια, αλλά ήμουν από τους πρώτους που φτάσαμε εκεί για τον Σμίθι, λόγω που πηγαίνουμε σχεδόν κάθε χρόνο, δηλαδή για την απόδοση τιμών προς τους πεσόντες. Και φτάνοντας από τους πρώτους, διαπήρα πραγματικά μια παραπάνω αστυνομική δύναμη και μάλιστα οπλισμένη, πολύ διαφορετικά από ό,τι βλέπαμε τα προηγούμενα χρόνια. Έτσι βεβαίως μου προκάλεσε μεγάλη απορία και ρώτησα τι ακριβώς συμβαίνει. Μας περιγράψανε λοιπόν ότι επειδή εκδηλώθηκαν πυροβολισμοί από τον σύμφωνα με τις τοποθετήσεις και τις μαρτυρίες των ανθρώπων εκεί, από τον εκλειπώντα λίγο πριν μέσα στο κέντρο του χωριού. Η εκδήλωση γίνεται λίγα μέτρα πιο κάτω, για 100-200 μέτρα πιο κάτω. Υπάρχει αυτή η αναστάτωση. Ο Κωνσταντίνος Κατσίφας προσπάθησε να αποφύγει τη φύγη και έχει φύγει προς την πλαγιά. Και από εκεί και πέρα, ενώ υπήρχε μια διάχυτη ανησυχία σε όλους μας και ξεκίνησε η εκδήλωση με όλους τους ανθρώπους που βρίσκονται εκεί, τους Έλληνες, και τους θεσμικούς εκπροσώπους και τους απλούς πολίτες που επισκέπτονται σχεδόν κάθε χρόνο την περιοχή για αυτό το λόγο, υπήρχε η ανησυχία. Ξαφνικά την ώρα στην διαδικασία της εκδήλωσης είδαμε ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη κινητικότητα έντονα ένοπλων της αλβανικής αστυνομίας, ειδικών δυνάμεων, με ένα ελικόπτερο το οποίο προσγειώθηκε κάποια μέτρα πιο κάτω. Και από εκεί και πέρα, με το πέρας της εκδήλωσης, προσπαθήσαμε όλοι να δούμε τι γίνεται και αν προσπαθούσαμε μήπως μπορούμε να συνεισφέρουμε και στο να μην συμβεί το χειρότερο. Πυροβολισμούς ακούσατε.
Πυροβολισμούς ακούσατε, καλησπέρα σας. Πυροβολισμούς εμείς δεν ακούσαμε γιατί ήμασταν στην εκδήλωση. Να πούμε ότι υπάρχει καταγγελία. Υπάρχει καταγγελία από τον πρώην πρόεδρο της Ομόνιας, του κύριου Λεωνίδα Παπά, ο οποίος αφήνει ανοιχτό ακόμα και το ενδεχόμενο, οι Αλβανοί κομμάτως λέει να έστησαν την ανταλλαγή πυροβολισμού. Πυροβολισμών. Επίσης, αυτό το οποίο υπάρχει πληροφορία είναι ότι ο Κωνσταντίνος Κατσίφας θόλωσε όταν οι Αλβανοί αστυνομικοί του έδειξαν επιδεικτικά τα όπλα τους κατά τη διάρκεια του διαπληκτισμού, μπήκαν στο σπίτι του, το έκαναν άνω-κάτω, χτύπησαν και έβρισαν τους γονείς του, καταγγέλλονται αυτή τη στιγμή επίσημα. Μισό λεπτό, να τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Αυτή η καταγγελία αφορά από την ώρα και τη στιγμή που πλέον έχει φύγει για το. Έτσι ακριβώς. Έχει συμβεί δηλαδή τέτοιο πράγμα. Από τη στιγμή που έχει φύγει από το χώρο. Έχει φύγει από το χώρο και κατά την ώρα της άσκησης ελέγχου από τις ειδικές δυνάμεις της αλβανικής αστυνομίας. Υπάρχουν οι μαρτυρίες, εμείς δεν τα είδαμε αυτά τα πράγματα. Υπάρχουν μαρτυρίες ότι έγινε αυτός ο έλεγχος. Προηγήθηκαν όμως το πρωί, δηλαδή μιλάμε το πρωί μετά την εκκλησία, το πρωί. Κατά τις 10 η ώρα στο κέντρο της πλατείας υπήρξε μία ένταση και διαπληκτισμός μεταξύ του κλειπώντος και Αλβανών αστυνομικών, όχι των ειδικών δυνάμεων, αστυνομικών που βρέθηκαν στο χώρο προφανώς για την τήρηση της τάξης και της ασφάλειας. Και εκεί υπήρξε λοιπόν μία ένταση. Μάλιστα. Αυτή η ένταση μετά είχε ως αποτέλεσμα πυροβολισμός στον αέρα από τον εκλειπών. Υπάρχει καταγγελία ότι δεν έγινε από εκείνον και ότι είναι στημένη από τους κομμάντους των Αλβανών. Αυτά καταγγέλλονται αυτή τη στιγμή. Όχι, όχι, τα γεγονότα είναι έτσι. Γιατί τα είδατε, κύριε. Συγγνώμη, κύριε Κολόκα, τον είδατε την πυροβολή. Πριν από δύο λεπτά σας ρώτησα αν ακούσατε πυροβολισμούς. Στα 2 χιλιόμετρα μου είπατε ότι βρισκόσασταν και δεν ακούσατε. Και τώρα μου λέτε ότι δεν είδατε πυροβολισμό. Θα σας παρακαλέσω πάρα πολύ, αν θέλετε να συνεχίσουμε την κουβέντα, γιατί ότι εμείς ζήσαμε κάποια γεγονότα να μας επιτρέψετε να πούμε ότι είμαστε και περισσότερο ταραγμένοι από εσάς, αλλά κυρίως επειδή βρισκόμαστε εκεί και κοντά στην Ομογένεια. Η αλήθεια είναι μία, κύριε. Κύριε Κολόκα, πυροβόλησε ή όχι. Θέλουμε να είμαστε πολύ προσεκτικοί σε αυτά που λέμε. Αυτό και σε αυτά θέλουμε κι εμείς. Όπως έχουν ακριβώς συμβεί. Ο πρώην πρόεδρος της Ομόνιας, ο κύριος Λεωνίδας Παπάς, καταγγέλει και λέει ότι υπάρχει μεγάλο, ότι θεωρούν με τα στοιχεία ότι οι Αλβανοί κομμάτως έστησαν την ανταλλαγή πυροβολισμών. Εσείς είναι την πυροβολή. Αυτό έγινε μετά. Αυτό έγινε στην δεξαμενή στο βουνό. Μάλιστα. Το οποίο κανένας από εμάς δεν άκουσε, αλλά ισχυρίζονται και δυνάμεις ότι υπήρξε ανταλλαγή πυροβολισμών. Ισχυρίζονται. Μάλιστα. Μάλιστα. Κύριε Κολόκα, μισό λεπτάκι έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Παναγιώτη Ψωμιάδη. Δεν κλείνουμε, περιμένετε κι εσείς. Παναγιώτη Ψωμιάδη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Παρόλο ότι δεν έχουμε πλήρη ενημέρωση, να συμφωνήσω αν θέλετε και με τον κύριο Αντιδήμαρχο, αλλά εγώ από τα στοιχεία που διάβασα τώρα μέσα από το ίντερνετ, θεωρώ ότι πέρα το ότι το παιδί αυτό γεννήθηκε Έλληνας, πέθανε Έλληνας, σήκωσε την ελληνική σημαία, τον φάγανε μια στιγμή δολοφονία. Γιατί? Γιατί δεν εμφανίζεται το περιπολικό. Ότι αν έδειχνε σφαίρες στο περιπολικό, ήδη θα το δείχναν ότι ήταν χτυπημένα από σφαίρες. Κάποιον θα έπιανε κάποια σφαίρα του αποθανόντος. Από εκεί πέρα επαναλαμβάνω, στιγμή δολοφονία. Δεν είδαμε το περιπολικό, τα μηνύματα δεν είναι καθαρά. Άλλος λέει ήταν στο καφενείο, άλλος λέει ήταν αλλού. Δηλαδή κάπου οι Αλβανοί κρύβουν την αλήθεια. Πώς κρίνεις αυτό το γεγονός που ο Έλληνας πήγε να σηκώσει την ελληνική σημαία και τον φάγανε? Το Οκτωβρίου. Έλληνας γεννήθηκε, Έλληνας πέσανε. Εγώ νομίζω ότι ήταν θέμα πολύ σοβαρό. Πρέπει να απασχολήσει τα δύο υπουργεία, τον εξωτερικό και να απασχολήσει και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είναι δυνατόν. Εμείς τους φιλοξενούμε, τους ταΐζουμε, τους ποτίζουμε, τους αγκαλιάσαμε και αυτοί επειδή σήκωσε την ελληνική σημαία στο κάτω-κάτω. Ένα εθνικό σύμβολο είναι. Μα υπάρχει συμφωνία, χώρα, κύριε Ψωμιάδη. Σε μια περιοχή που εκεί ζούσαν Έλληνες. Κύριε Ψωμιάδη, υπάρχει ειδική συμφωνία που προβλέπεται μεταξύ της ελληνικής κυβέρνησης της Αλβανίας σε περιόδους εθνικής επαιτίους να έχουν το δικαίωμα τα μειονοτικά χωριά
και οι ομογενείς μας εκεί να σηκώνουν τα εθνικά τους σύμβολα. Δεν έκανε κάτι παράπονο. Υπάρχουν σχολεία. Υπάρχουν σχολεία ελληνικά εκεί. Ακριβώς. Άρα... Υπάρχει σημεία έξω από το σχολείο, υπάρχει σημεία. Έξω, αυτό ακριβώς. Υπάρχει σημεία. Άρα θέλουν να σκοτώσουν. Θέλουν να δώσουν και να ρημώσουν τα χωριά μας. Δεν ξέρω λεπτομέρειες, στιγμή δολοφονία, τέλος. Μα 50 άτομα πάνω πληθυκές δυνάμεις. Πάντως έχουμε έκρηβμη την κατάσταση στο Αργυρόκαστρο μετά την Άνανδρη. Δολοφονία του πατριώτη. Του πατριώτη αυτού Έλληνα. Μα είναι πατριώτης. Παιδιού, ο οποίος έχασε τη ζωή του με τις σφαίρες των ειδικών δυνάμεων της αστυνομίας των Αλβάνων. Κύριε Καμπούρη, αν θέλουν να το συλλάβουν, ήταν πολύ εύκολο να το συλλάβουν. Άσε να το τελειώσουν οι σφαίρες. Έτσι. Και πόσες σφαίρες είχε, 10, 20, 30 και τελείως το συλλαμβάνανε. Έχουμε το... Στην δολοφονία. Παραγγείλησε μια να πει κάτι και ο αντιδήμαρχος Ιωαννίνων, ο Παντελής Κολόκας, ο οποίος βρισκότανε στη συγκεκριμένη εκδήλωση τιμής των πεσόντων. Να καλησπέρισω καταρχήν για τον Παναγιώτη τον Τζοφνιάδη. Να σας πω καταρχήν ότι σε ό,τι αφορά το δεύτερο σκέλος, την ανταλλαγή των πυροβολισμών, όπου εκεί πράγματι έχω πει και δημόσιο ότι θα μπορούσε να αποφευθεί το μοιραίο. Εκεί λοιπόν ισχυρίζεται η αλβανική πλευρά ότι ανταλλάγησαν πυροβολισμοί και ότι πυροβόλησε και ο εκ. Λοιπόν, αυτό δεν μπορεί κανένας να το αποδείξει. Εκείνο που ξέρουμε είναι ότι ξεκίνησε το πρωί ένα επεισόδιο με πυροβολισμούς σύμφωνα με τη μαρτυρία των συγγενών του εκεί. Του επιλυπώντος. Στη συνέχεια στράφηκε σε φυγή για να προστατευτεί από τη σύλληψη, πήγαν οι ειδικές δυνάμεις και αντί να τον συλλόγω έναν άνθρωπο μόνο του, χωρίς να κρατάει όμοιρο, χωρίς να, έχει, να είναι φορτωμένος με εκρηκτικά, χωρίς το οτιδήποτε, θα μπορούσε να τον ακυρώσουν, αυτή είναι και η δήλωση της Ομόνιας και να αποφύγουμε τα χειρότερα, να αποφύγουμε αυτό το οποίο έγινε. Κύριε Κολόκα, ήταν ή δεν ήταν εκτέλεση, μία σφαίρα στο κεφάλι, μία σφαίρα στο θώρακα. Αυτό μόνο επαγγελματίας εκτελεστής το κάνει. Διαφωνείτε? Εκείνο που λέω ξεκάθαρα μπορούσε να αποφευθεί το να είναι σήμερα νεκρός ο συγκεκριμένος. Το θέμα εδώ πέρα είναι ότι βάζει φωτιά σε όλη αυτή την κατάσταση, ακόμα χειρότερη. Το τερματίζει και ο Αλβανός δημοσιογράφος. Βεβαίως. Ο οποίος τι λέει. Οράμα είπε, βέβαια, αλλά και ο Αρτάν Χότζα. Να το μάθουμε και αυτό τον Χότζα. Ναι. Τι λέει αυτός ο Χότζα. Τι είπε αυτός ο μεγάλο δημοσιογράφος. Νάτος, αυτός εδώ. Άλλα, ότι καλύτερα να κλαίνε οι μητέρες σας και να φοράνε μαύρες μαντήλες παρά οι δικές μας μητέρες. Καλύτερα να κλείνει η μάνα σας. Ποιος είναι ο νοικοκύρης του σπιτιού την επόμενη φορά. Λοιπόν, είναι σαφές. Έτσι τότε εκδηλώνονται τα ένστικτα μίσους και έτσι δημιουργείται η μυσαλλοδοξία, ο σοβινισμός, ο φασισμός. Από κάτι τέτοιες δηλώσεις που διχάζουν λαούς. Διχάζει λαούς αυτή τη στιγμή ο κύριος. Βέβαια, και είναι πολύ. Έτσι, 28 Οκτωβρίου, που όλοι έχουμε τουλάχιστον μία σημαία στο μπαλκόνι μας απλωμένη για να δηλώσουμε ότι είμαστε Έλληνες, καταρακωμένοι σε μία χώρα η οποία αυτή τη στιγμή βρίσκεται υποκατοχή και ακούμε αυτά που ακούμε. Τη στιγμή που χάνουμε άλλο ένα παλικάρι. Κύριε Ψωμιάδη, ο Πρωθυπουργός βγήκε για να μιλήσει. Λυπάμαι. Ακούσετε καμιά δήλωση του κύριου Τσίπρα? Να συμπληρώσω το τι είπε ο συγκεκριμένος Αλβανός Χότζα, πώς λέγεται. Είπε και κάτι ακόμη που δεν πρέπει να μας διαφεύγει. Αν θέλετε και όποιος θέλει, ας έρθει να ξαναδοκιμάσει. Σοβαρά. Σιγά. Ναι, το είπαμε. Ότι ας μάθουνε ποιος είναι ο νοικοκύρης του σπιτιού την επόμενη φορά. Αν δεν είμαστε εμείς να μελαγώσουμε τότε την Αλβανία, αυτή ακόμα και θα ήταν. Γιατί? Μάλιστα. Να ευχαριστούμε τον Παναγιώτη Ψωμιάδη να πούμε λίγο κάτι. Ότι έχουν πάρει πολλοί φίλοι τηλεθεατές οι οποίοι έχουν γεννηθεί στην Αλβανία και ζουν εδώ στη χώρα μας και καταδικάζουν όλοι μα όλοι τη συγκεκριμένη στιγερή δολοφονία του Έλληνα πολίτη, του Έλληνα νεαρού. Γιατί είναι νοικοκυραίοι άνθρωποι. Υπάρχουν πάρα πολλοί, να το πούμε αυτό και να το τονίσουμε. Υπάρχουν νοικοκυραίοι άνθρωποι. Μπορώ να πω και την άποψη στα Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός. Να ευχαριστήσουμε και τον κύριο Κολόκα, τον αντιδήμαρχο Ιωαννίνων. Δεν βάζουμε όλους τους
Αλβανούς στο Διοτσουβάλι. Υπάρχουν άνθρωποι εδώ που είναι πολύ νοικοκυρέοι. Υπάρχουν νοικοκύριδες. Νοικοκύριδες και είναι και πολύ καλή ποιότητα άνθρωποι. Και μου πληρώνουν και φόρο στον ελληνικό λαό. Σε σχέση με του Ινδέου που είναι Έλληνες και προδίδουν την πατρίδα μας. Εγώ το λέω και απέναντι την ευθύνη. Αλλά εδώ έχουν γίνει πραγματικά τρομερά λάθη. Όταν είσαι ενδοτικός και η εξωτερική σου πολιτική μειώνεται στα μάτια των Αλβανών. Με εξωτερική πολιτική να πηγαίνουν να κάνουν μπανάκια στα πεντάστερα, τζακούζι θέλουν εδώ. Δολοφονία, 50 άτομα με ειδικές δυνάμεις, οι λεγόμενες ΒΑΣ, είναι εκεί. Όπως είπε και ο κύριος Ψωμιάδης, έχει 20-30 σφαίρες, θα τις ρίξει. Θα τον έχει κυκλωμένο, θα πεινάσει, θα δώσει το όπλο. Εγώ, επειδή στάθηκα και στην. Πάμε εδώ για να κλείσουμε, παρακαλώ. Πάμε, κύριε Φουτσάκο. Ένας ιατροδικαστής ζήτησε, η οικογένειά του ζήτησε να πάει Έλληνας ιατροδικαστής για να διαπιστώσουμε αν πραγματικά εκτελέστηκε με ποιο τρόπο από ελεύθερο σκοπευτή και εκεί θα δούμε αν υπήρχε ανταλλαγή πυρών. Είναι ξεκάθαρο, ευλήθη στο κεφάλι και στο θώρακα. Ως πρώην ελεύθερο σκοπευτή. Σας λέω ότι είναι τα σημεία όπου δίνει βάση ένας ελεύθερος σκοπευτής. Εμείς θα πούμε... Θώρακας κεφάλι. Θέλανε εμείς θα πούμε τα συλληπιτήρια στην οικογένεια και μπράβο που τόλμησε να υψώσει την ελληνική σημαία. Και έχασε τη ζωή του και την ελληνική σημαία. Άλλο ένα Σολομού δηλαδή έχουμε. Καθιστά θλιβερή την επέτειο. Μένουμε εδώ. Έτσι, θα επανέλθουμε. Και οποιοδήποτε νεότερο στοιχείο θα επανέλθουμε. Πάμε τώρα γρήγορα στο Σταυρό Τηλούρου γιατί έχουμε θρύνει με τον Αγνού.